Έχει προβλήματα, με την κρίση έχει ακόμα μεγαλύτερα. Είναι ένα μεγάλο και δύσκολο στοίχημα. Είναι το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Είναι μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε αναλάβει στην καριέρα σας, θα λέγατε ή όχι? Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, γιατί τα άλλα στην καριέρα μου μπορούσα να τα ελέγξω. Αυτό είναι πολυμορφικό σύστημα και είναι ένα από τα πιο κοινωνικά υπουργεία, αυτό και το υγείας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πλέον αποκτά ένα ρόλο που καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αγροτικού χώρου. Εμείς πιστεύουμε ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή, θα έλεγα από προσπάθεια μέχρι αποτέλεσμα, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τον αγροτικό χώρο στο βασικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για την ανάπτυξη που είναι αυτό το ζητούμενο. Χάνουν πολλά οι αγρότες όμως με τις τελευταίες αλλαγές και τα μνημόνια, κύριε Υπουργέ, έτσι? Οπωσδήποτε υπάρχουν επώδυνες επιπτώσεις από τη Συμφωνία για τους Αγρότες, αλλά έχουμε μελετήσει την κατάσταση και πιστεύουμε ότι τον Οκτώβρη, στη σχετική συζήτηση που θα γίνει, με τα ισοδύναμα, τα αντισταθμιστικά που ήδη έχουμε έτοιμα, θα απολύνουμε όσο γίνεται περισσότερες επιπτώσεις. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.